Καταρχάς να πούμε ότι από τον Εμπορικό Σύλλογο Σάμο είχε ζητηθεί σήμερα ακρόαση εκ μέρους μου. Ο κύριος Κολέτης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, μου είχε αναφέρει ότι στην συνάντησή μας θα συμμετείχε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Σάμο. Βρέθηκα προεκπλήξεως και δυσαρεστήθηκα αρκετά για το γεγονός ότι αφενός μεν υπήρχε πολύ μεγάλη εκπροσώπηση, θετικό ναι μεν ως προς τη συμμετοχή, πλην όμως δεν είχαν ενημερωθεί περί τούτου και επιπλέον είχαν κληθεί και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν αγνία. Φυσικά, κανένα πρόβλημα εκ μέρους μου δεν υπήρχε για την παρουσία σας και φυσικά κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε και να είναι παρόντα όλα τα μέλη που θεώρησαν σκόπιμο να είναι. Αυτό που θα ήθελα να εκφράσω είναι καταρχάς τις ευχαριστίες μου για την αναγνώριση της μεγάλης επιτυχίας που είχε το φεστιβάλ πέρυσι. Παρότι αμφότεροι σύλλογοι εστίασης και εμπορικό σύλλογο Σάμου δεν το πίστεψαν, το αναγνώρισαν άλλωστε και σήμερα στην συνεδρίασή μας, φέτος έχει μεταστραφεί η γνώμη τους, πλέον δεν το απαξιώνουν αλλά το θεωρούν πραγματικά ένα αξιόλογο γεγονός και το διεκδικούν στην πόλη της Σάμου. Όπως εξήγησα σε όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή σύσκεψη, οριστική απόφαση δεν έχει πάρθει. Λυπούμε που μεταφέρθηκε η συζήτηση, η οποία ποτέ δεν έγινε στο τραπέζι, μεταφέρθηκε απευθείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα όχι υπό μορφή διαλόγου, αλλά υπό μορφή μονολόγου εκ μέρους του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου. Πραγματικά δυσαρεστούμε γι' αυτό, ιδίως τη στιγμή που είχαν προηγηθεί μεταξύ μας τηλεφωνικές και προσωπικές συνομιλίες, στις οποίες έγινε γνωστό στον Πρόεδρο ότι τίποτα δεν είναι οριστικό και τη στιγμή μάλιστα που ανέμενα έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου για να εξετάσω τα αιτήματά τους και τη στιγμή μάλιστα που είχε ήδη οριστεί συνάντηση. Δυστυχώς η τακτική που ακολουθήθηκε δεν ήταν ιδέουσα. Θεωρώ επίσης ότι ήταν μάλλον εσφαλμένη. Για να μην έτσι χρησιμοποιήσω κάποιον βαρύτερο χαρακτηρισμό, γιατί όλη η άγνοια της αντιπεριφερειάρχου στο ποιοι θα είναι παρόντες στη συνάντηση, νομίζω ότι τουλάχιστον δηλώνει κάποια σέβεια. Σε κάθε περίπτωση, όπως και πέρυσι όλους τους κάλεσα στη συνεργασία, έτσι και φέτος τους ξανακαλώ και πάλι όλους. Θα μας δοθεί η ευκαιρία άμεσα μάλιστα να έχουμε μία ευρύτατη σύσκεψη όλων των φορέων, επαγγελματικών και πολιτιστικών του νησιού, φυσικά με την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε ταχύτερα αυτή τη φορά, γιατί πέρσι όπως γνωρίζετε πιθανώς η ίδια έκανα προσωπικές επαφές με τον κάθε πρόεδρο φορέα ξεχωριστά, αυτή τη φορά λοιπόν θα είναι συνολική, θα είναι ταχύτερη και θεωρώ ότι με την επίσημη ανακοίνωση όπου αναλυτικά θα αναφέρονται και ο τρόπος και το ποιοι έλαβαν αυτή την απόφαση και το πώς ελήφθη αυτή η απόφαση, αλλά και το γιατί, θεωρώ ότι θα απαντηθούν πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτό που θα ήθελα εν κατακλείδη να πω είναι ότι όλο αυτό το πάθος, όλη αυτή η ένταση και όλη αυτή η ανυπομονησία πραγματικά θα πρέπει να επενδυθεί σε χρόνο, σε οργάνωση, σε βοήθεια, σε συνεργασία, ώστε με πνεύμα ομόνοιας, ανεξαρτήτως του τόπου διεξαγωγής, να στηρίξουμε έναν θεσμό που κατά κοινή ομολογία προάγει το νησί, προβάλλει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και πραγματικά ο τόπος μας μέσα από αυτό βγαίνει ενωμένος προς τα έξω. Αυτός είναι και ο στόχος, η ανάδειξη του νησιού μας. Ας πιστέψουμε λοιπόν όλοι σε αυτό και με καλό πνεύμα συνεργασίας μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ακόμη μεγαλύτερη από την περσινή επιτυχία του. Θεώρησα σκόπιμο φέτος να εφαρμόσω μια τακτική συμμετοχικής δημοκρατίας, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να συμβουλευτώ τους ανθρώπους που πέρσι συμμετείχαν στο φεστιβάλ και που γνώρισαν την επιτυχία αλλά και τις δυσκολίες που είχε αυτό το φεστιβάλ, να πούν μια άποψη. Τους ζήτησα να προτείνουν οι ίδιοι μέρη. Επαναλαμβάνω, όπως πολλές φορές είπα σήμερα, ότι δεσμεύτηκα για τη μετακίνηση. Όχι για το χώρο. Δεσμεύτηκα για την αλλαγή της δημοτικής ενότητας διεξαγωγής. Όχι συγκεκριμένα για πόλη. Υπάρχουν προδιαγραφές, προϋποθέσεις που αφορούν κυρίως την ασφάλεια και των ατόμων και των πραγμάτων, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και τις οποίες θεωρώ όχι απλά μέγα σφάλμα, αλλά εγκληματική παράληψη να μην τις εξετάσουν. Τι εννοείτε όταν λέτε ασφάλεια, γιατί σας έχω ξανακούσει να το λέτε. Ασφάλεια εννοώ το πώς θα φυλαχτούν οι χώροι, τα περίπτερα, τα πράγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτά. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Έχετε τέτοιο θέμα στην πρωτεύουσα.
τίθεται τέτοιο θέμα παντού. Όπως είχε τεθεί και πέρυσι στο Καρλόβαση και σε κάθε χώρο που ενδέχεται να μπει το φεστιβάλ. Θα μου επιτρέψετε σε επόμενη συνάντησή μας και μετά την επίσημη ανακοίνωση που θα βγει, επειδή θα εκτίθεται αναλυτικά όλα αυτά εκεί, να, αν δεν σας καλύψω σε κάποια ερώτησή σας, να τα ξαναπούμε τότε. Θεωρώ πάντως ότι πραγματικά αυτή όλη η διάθεση ας μεταφραστεί σε στήριξη και όχι σε κατάσταση αντιπαράθεσης. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, έχουμε μόνο να ενώσουμε. Όλα τα μέρη της Σάμου, μηδενός εξαιρουμένο, από το πιο μικρό χωριό μέχρι την πρωτεύουσα και την πιο μεγάλη πόλη, έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα θεσμό που προάγει τον τόπο. Επομένως, ας μην υποτιμούμε τίποτα, προφανώς δεν υπάρχει διάθεση υποτίμησης κανενός μέρους και ως εκ τούτου ας έχουμε καλή την πίστη, ας είμαστε όλοι με κλίμα συνεργασίας και ενότητας και πιστέψτε με, θα καταφέρουμε πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα της ασφάλειας, πόσο βαρύνει είναι τελική απόφαση? Είναι πρωταρχικό. Είναι πρωταρχικό. Αν τελικώς διαπιστωθεί το ότι από την έρευνα που κάνατε, το ότι τα μέρη που τα οποία προτείνονται δεν έχουν αυτό το πρωταρχικό, όπως λέτε, το θέμα της ασφάλειας, το φεστιβάλ τι θα γίνει? Μεταφέρεται σε άλλο μέρος. Εξετάζεται άλλος χώρος για τη φιλοξενία του. Είναι βασικότατο το θέμα της ασφάλειας, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει από τη σωματική ακυρεότητα μέχρι την... Συγγνώμη, γιατί δεν ήμουν συγκεκριμένος. Εάν επιλεγούν τρεις χώροι, εξεταστούν οι χώροι αυτοί και τελικώς διαπιστωθεί ότι τίθεται θέμα ασφάλειας, έλλειψη ασφάλειας και στους τρεις αυτούς χώρους, το φεστιβάλ θα γίνει στον χώρο που έγινε πέρσι, γιατί εκεί υπάρχει ασφάλεια? Έχω δεσμευτεί, να μην ξαναγίνει στο Καρλόβαση το φεστιβάλ. Γι' αυτό έχω δεσμευτεί. Δηλαδή, όπως και το να αλλάξει η δημοτική ενότητα, το έχω δεσμευτεί. Άρα δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν πληρούνται οι όροι ασφάλειας, να μην γίνει καθόλου? Βεβαίως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό προσπαθούσα να πω έτσι στους συμμετέχοντες εδώ, ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί το αν θα γίνει ή όχι. Και να σας πω ότι το αν θα γίνει ή όχι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο το θέμα της ασφάλειας, είναι και το θέμα των συμμετοχών. Μπορεί φέτος ο κόσμος να μην θέλει να συμμετέχει. Είναι και το θέμα το οικονομικό ένας πάρα πολύ βασικός παράγοντας. Ξέρετε ότι ξεκινάμε με μηδενικό προϋπολογισμό. Το γνωρίζετε αυτό? Καταλαβαίνετε ότι η ασφάλεια, η διεξαγωγή, τα ηχητικά, ο φωτισμός, όλα αυτά απαιτούν ένα κόστος. Δεν υπάρχουν χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα πρέπει να εξεταστούν. Γι' αυτό σας λέω, ας έχουμε όλοι λίγο την υπομονή να βγει αυτή η επίσημη ανακοίνωση, γιατί πραγματικά σε αυτή θα αναφέρονται αναλυτικότατα όλες οι προδιαγραφές, προϋποθέσεις και όλοι οι λόγοι για τους οποίους επιλέγονται ή απορρίπτονται οι εκάστοτοι χώροι. Και να είστε σίγουρος ότι έχουν εξεταστεί όλοι με κάθε λεπτομέρεια. Και φυσικά με τον απόλυτα αντικειμενικό τρόπο.